Με τέσσερα κράνη συνεισφέρει η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και η Εργοανάπτυξη στην προσπάθεια των αστυνομικών της Καβάλας για να κάνουν με αξιοπρέπεια τη δουλειά τους. Συγκεκριμένα, τα τέσσερα κράνη αξίας 500 ευρώ συνολικά δόθηκαν από τον Αντιπεριφερειάρχη Θόδωρο Μαρκόπουλο και τον Πρόεδρο της Εργοανάπτυξης Χρήστο Γάκη σε τέσσερις άνδρες της ομάδας Δίας, ενώ παρόν στην παράδοσή τους ήταν και ο Πρόεδρος του Σωματείου Αστυνομικών Υπαλλήλων Καβάλας Νίκος Σύμβρος. Παρά την οικονομική στενότητα η οποία ταλαιπωρεί όλη την Ελλάδα και την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, επετεύχθη ένα μικρό ποσό που μπορούσε να διατεθεί από πόρους της Εργοανάπτυξης ΑΕ, να διατεθεί προκειμένου η ελληνική αστυνομία, η οποία είναι πολύτιμη και για την ασφάλειά μας και για την λειτουργία όλων των διαδικασιών που μας διέπουν και σαν περιφέρεια και σαν ελληνική δημοκρατία ευρύτερα, και διετέθηκε να μπορέσουν να αγοραστούν κάποια κράνη προκειμένου οι άνθρωποι να μπορούν να κάνουν με αμεσότητα και με ασφάλεια τη δουλειά τους. Έγινε μια προσπάθεια τόσο από την Αντιπεριφέρεια Καβάλας όσο και από την Εργοανάπτυξη, την αναπτυξιακή εταιρεία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προκειμένου να παρέχουμε κάποιο υλικό προς την ελληνική αστυνομία. Ήταν ένα αίτημα από το ίδιο το σώμα, στο οποίο η Αντιπεριφέρεια και η Εργοανάπτυξη ανταποκρίθηκαν άμεσα. Είναι ένα ελάχιστο ποσό και μια ελάχιστη συνεισφορά μπροστά στο έργο που επιτελεί η ελληνική αστυνομία. Αυτό που θέλαμε εμείς είναι να διασφαλίσουμε στο βαθμό που μπορούμε οικονομικά τη σωματική ακεραιότητα και ασφάλεια των ανθρώπων αυτών που καθημερινά, με κίνδυνο ακόμα και τη ίδια του τη ζωή, προσπαθούν και τρέχουν για να διασφαλίσουν τη δική μας ευημερία και ασφάλεια. Και δυστυχώς, από ό,τι συνειδητοποιούμε, η κεντρική εξουσία δεν διαθέτει πλέον τους σπόρους προκειμένου να διασφαλίσει τα ελάχιστα αναγκαία. Όπως καταγγέλει ο Νίκος Σύμβρος, η υποχρηματοδότηση των υπηρεσιών της αστυνομίας έχει φέρει τραγικά αποτελέσματα στο σώμα, αφού για παράδειγμα τα λεξίσφαιρα των ανδρών έχουν λήξει και το κράτος έστειλε μόλις 2 προς αντικατάσταση 120 αλεξίσφαιρων γυλαίκων. Είναι μια πραγματικότητα την οποία τη βιώνουμε όλα αυτά τα λεγόμενα μνημονιακά χρόνια, τα οποία πραγματικά σε θέματα υλικοτεχνικού εξοπλισμού μας έχουν επηρεάσει σημαντικά. Μπορεί να ακούγεται το ποσό πολύ μικρό, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ μεγάλο για τις τεράστιες ανάγκες τις οποίες έχει το σώμα της ελληνικής αστυνομίας σε τοπικό επίπεδο. Είναι πολλά τα προβλήματα, είναι τα λεξίσφαιρα τα οποία έχουν σχεδόν στο σύνολό τους λήξει. Η ειρωνία της τύχης είναι ότι χθες μας στείλανε 2 για να καλύψουμε μια έλλειψη 120 και πλέον λιγμένων αλεξίσφαιρων γυλαικών. Είναι τα αυτοκίνητα τα οποία ξεπερνάνε τα 500.000 χιλιόμετρα και είναι τις περισσότερες φορές στα συνεργεία παρά έξω στο δρόμο. Είναι τα κράνη και γενικότερα ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός της ομάδας Δίας. Οπότε η σημερινή κίνηση πραγματικά μπορεί να φέρνει τόσο σταγόνα στο ωκεανό, αλλά για μας είναι πολύ μεγάλη και πραγματικά θέλω να πω πολλά ευχαριστώ και στον Αντιπεριφερειάρχη και στον κύριο Γάκη.